Η Μέρι Μπενέα είχε το αποκλειστικό ρεπορτάζ την προηγούμενη Δευτέρα ότι υπήρξε και έρευνα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για να δει τα μηνύματα μέσω διαδικτύου. Και βέβαια βλέπουμε και διαφορετικές εικόνες υπό την έννοια ότι η 24χρονη που το διοργάνωσε δεν το διοργάνωσε ακριβώς, ενδεχομένως το διοργάνωσε κάποιος άλλος. Δηλαδή ήταν στοχευμένο, στοχευμένο δηλαδή σε τέτοια ακριβώς, σε τόσο δύσκολες συνθήκες και όταν άνθρωποι θυσιάζουν το μεροκάματό τους για να μπορέσει να προχωρήσει. Εδώ, αυτό είναι το πάρκι, στο Roof Garden του ξενοδοχείου. Για να μπορέσει Συγκρού. Να προχωρήσει το σχέδιο όλο αυτό. Εδώ κάποιοι άλλοι, ας πούμε, βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή, όχι μόνο τη δική τους και όλων των υπολείπων. Οι πληροφορίες λοιπόν είναι ότι όντως συνεχίζονται οι έρευνες δικαιοσύνης, γιατί υπήρξε νέο πρόσωπο στην υπόθεση. Στην αρχή όλα τα φώτα ήταν πάνω στην 24χρονη, μια, ίσως δεν ξέρω αν είναι υπάλληλος του ξενοδοχείου, τι ακριβώς δεν έχει διευκρινιστεί. Έχουμε καλύψει το πρόσωπό της. Ναι, 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 η οποία δικάζεται μάλιστα σε τρεις μέρες, 19 Νοεμβρίου θα στο πάρει αυτόφορο. Αναβολή, θα πάρει αναβολή. Αυτό θα πάρει αναβολή, είναι το πιθανότερο, ναι. Όμως εκείνη έδωσε ένα άλλο πρόσωπο, έναν Ελληνοαυστραλό, ο οποίος διοργανώνει τέτοιου είδους πάρτι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για επαγγελματική διαστροφή, αν μου επιτρέπετε να το πω. Όταν καλούνται άνθρωποι σε ένα ξενοδοχείο, 22 γυναίκες μετήχαν σε αυτό το πάρτι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Και 7 άνδρες. Και 7 άνδρες, ναι. Και η πρόσκληση ήταν για 3 βραδιές. Ναι, για 3 βραδιές και είχαν κλειστεί δωμάτια στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, σουίτες για 3 βραδιές. Σουίτες για 3 βραδιές, ναι. Έτσι λέει η 24χρονη. Ναι, βεβαίως. Όλα αυτά διερευνώνται από τη δικαιοσύνη, όμως σίγουρα γιατρέ αυτό εσείς που έχετε την εμπειρία. Κοιτάξτε, δεν είναι εγκληματικό. Κοιτάξτε, να σας πω, η αλήθεια είναι ότι αυτή η πληθυσμιακή ομάδα, όπως είναι οι νέοι άνθρωποι, θέλουν ειδική διαχείριση και θα πρέπει να τους εμπνέει σε ορισμένα πράγματα. Φαίνεται ο Έλληνας πάντως δεν εμπνέεται με αυτά και μάλλον πρέπει να το επιβάλλεις με πρόστιμα. Να αναφέρω όμως με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα ότι είχαμε παρόμοια προβλήματα και με τους φοιτητές μας. Και ενώ οι ίδιοι, παρότι δεν είμαστε πολλά μέλη ΔΕΠ σε κάθε νοσοκομείο, φροντίσαμε να έχουν ασφαλή εκπαίδευση, διαζώσει εκπαίδευση, ειδικά οι τελειόφοιτοι γιατροί, με ολιγομελή τμήματα. Και ενώ πειθαρχούσαν και είδαν πόσο ασφαλή ήταν η παρουσία τους εδώ, δεν τηρούσαν τα ίδια μέτρα στην υπόλοιπη καθημερινότητά τους, το υπόλοιπο 24ωρο. Είχαμε ανάλογα πάρτι και σε τέτοιο επίπεδο, και μάλιστα από φοιτητές γιατρούς. Άρα θα έλεγε κάποιος ότι θέλει πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσουμε στο σουηδικό μοντέλο, που να εμπεδώνει κάποιος κάτι, να ξέρει ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες και να τις διατηρεί και να μην έχει επιμεριστική συμπεριφορά. Άλλο στην δουλειά του, άλλο στην διασκέδασή του, άλλο στον γενικό του περίγυρο. Αυτά είναι πράγματα που δυστυχώς θα βλέπουμε και θα τα βλέπουμε. Και εκεί είναι και ο ρόλος των περισσότερων, αλλά και ο δικός σας ως μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να διαμορφώσετε την άποψη η οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις των καιρών. Θέλει να πει κάτι ο κ. Κωνσταντινέας και αμέσως μετά θα αποκαλύψουμε την άλλη εισαγγελική. Την άλλη εισαγγελική έρευνα που έχουμε, διότι σε αυτή την εισαγγελική έρευνα, με το κορονοπάρτι στη Συγκρού, μια εξαιρετική εισαγγελέα, η κυρία Βυργινία Σακελαροπούλου, που είναι η επόπτρια της δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ψάχνει τα πάντα. Είναι δύσκολο βέβαια να δοθεί συνδρομή από το Facebook. Σαρώνει το διαδίκτυο. Αυτά τα messenger αργούν να έρθουν, αλλά θα έρθουν και θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.